Καλώς ορίσατε στο webcast της Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking. Είμαι ο Κυριάκος Μιχαηλίδης και είμαι ανώτερος θεραπευτής της μεθόδου του Allen Carr. Το σημαντικότερο όμως, όπως συμβαίνει και με όλους τους θεραπευτές του οργανισμού, είναι το γεγονός ότι υπήρξα βαρύς καπνιστής και έχω σταματήσει το κάπνισμα επιτυχώς με αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο. Αν βρίσκεστε κάπου όπου μπορείτε να καπνίζετε κανονικά καθώς παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα, κανένα πρόβλημα. Καπνίστε όσο πολύ ή όσο λίγο θέλετε, μέχρι και το τελευταίο σας τσιγάρο στο πέμπτο μέρος του webcast. Σε περίπτωση που θα πρέπει να βγείτε από το δωμάτιο για να καπνίσετε, τότε εισηγούμε να παρακολουθήσετε το μέλος που βλέπετε μέχρι το τέλος του και μετά να πάτε για τσιγάρο. Η μέθοδος βασίζεται σε μια απλή, αδιαμφισβήτητη θεωρία. Ότι απλούστατα δεν χρειάζεται δύναμη της θέλησης για να μην κάνεις κάτι που πραγματικά δεν θέλεις να κάνεις. Ένα από τα προβλήματα που έχουν οι καπνιστές όταν προσπαθούν να σταματήσουν το κάπνισμα είναι αυτός ο φόβος, ότι δεν θα γίνουν ποτέ χαρούμενοι μη καπνιστές. Νομίζουν ότι με το να σταματήσουν το κάπνισμα θα είναι απλά καπνιστές που δεν θα τους επιτρέπεται πλέον να καπνίζουν. Και έτσι δικαιολογημένα νομίζουν ότι θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους νιώθοντας στερημένοι. Να θέλουν να καπνίσουν, αλλά να μην μπορούν να το κάνουν. Τα ποσοστά επιτυχίας για διακοπή του καπνίσματος συνήθως μετρούνται μετά την πάροδο 12 μηνών και έχουν γίνει πολλές έρευνες και μελέτες όσον αφορά στα ποσοστά επιτυχίας των διαφόρων μεθόδων διακοπής. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μια πιο λεπτομερή ανάλυση, την οποία συνοψίζω εδώ. Οι περισσότερες απόπειρες διακοπής γίνονται χρησιμοποιώντας τη δύναμη της θέλησης, σκέπτη κόλαση. Οι έρευνες δείχνουν, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι μόνο ένα 3-5% αυτών που δοκιμάζουν καταφέρνουν να παραμείνουν άκαπνοι για ένα χρόνο. Και αυτοί που τα καταφέρνουν, εύχονται να μην το είχαν κάνει ποτέ. Είναι ένας εφιάλτης. Ας μην πάρουμε αυτόν τον δρόμο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέμε ότι κανείς δεν σταματά το κάπνισμα χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους. Λέμε ότι αυτοί οι λίγοι που το κάνουν άσχετα από αυτά τα προϊόντα και όχι λόγω αυτών. Λέμε επίσης ότι όλες αυτές οι μέθοδοι παράγουν δυστυχισμένους μη καπνιστές, αντιχαρούμενους. Μήπως αυτό σας ακούγεται σαν τη συνηθισμένη εμπειρία ανθρώπων που σταματούν το κάπνισμα? Αυτή η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχετε δοκιμάσει στο παρελθόν. Και με μια διαφορετική προσέγγιση θα έχετε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Όπως είχαν και τα περισσότερα από τα 12 εκατομμύρια καπνιστών που έχουν σταματήσει μαζί μας. Όπως αναφέρα και προηγουμένως, προκειμένου να βρείτε εύκολο να σταματήσετε το κάπνισμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκαθαρίσετε αυτή τη διαμάχη μεταξύ της επιθυμίας για κάπνισμα και της επιθυμίας για διακοπή. Και ο μόνος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να αμφισβητήσετε τις πεποιθήσεις πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η επιθυμία για κάπνισμα. Όπως έχει πει και ο Allen Carr, ο μόνος τρόπος για να είστε μη καπνιστής είναι να είστε χαρούμενος μη καπνιστής. Και ο μόνος τρόπος για να είστε χαρούμενος μη καπνιστής είναι να μην έχετε απολύτως καμία επιθυμία να καπνίσετε. Χωρίς επιθυμία για κάπνισμα, δεν χρειάζεται δύναμη της θέλησης για να μην καπνίσετε. Έτσι λοιπόν, αντί να σας δίνουμε στρατηγικές για να ενδυναμώνετε τη θέλησή σας σε καταστάσεις που νιώθετε τον πειρασμό να καπνίσετε, επικεντρωνόμαστε αντιθέτως στο να αφαιρέσουμε αυτή σας την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη της θέλησής σας.